Γεια σας και καλώς ήρθατε επίσης στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Όπως βλέπετε, είμαι ντυμένη, η ώρα είναι 9 και τώρα θα φύγω για διακοπές. Θα πάμε Σίβωτα, Παξούς, Πάργα. Θα κάνουμε ένα tour με family, θα είναι τέλεια. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Φύγαμε, πάμε να πακετάρουμε. Όχι, δεν πάμε να πακετάρουμε, πάμε να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε. Και τώρα θέλουμε 3 ώρες για να φτάσουμε. Παιδιά, μόλις κάνουμε μια στάση στην αμφιλοχία να φάμε, γιατί πεθαίνουμε τις πίνες και έχουμε περίπου 2 ώρες δρόμο ακόμα μετά. Υπέροχα, πήραμε ψαράκια, εντάξει, σε ψάρι το βέρνο έχουμε κάτσει, θα τα δείτε κιόλας. Now. Φάγαμε όπως είδατε, βάλαμε και καύσιμο στο αυτοκίνητο και φεύγουμε για Σίβωτα. Μόλις φτάσαμε, τώρα θα πάμε στο σπιτάκι που έχουμε κλείσει. Εγώ κοιμήθηκα μια ώρα, αλλά είμαι πτώμα, νομίζω φαίνεται. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, βλέπετε είναι εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε το δωμάτιό μας. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας στα Σίβωτα, δείτε το. Και πάμε να σας δείξω που θα μείνουμε. Εδώ έχουμε ένα τραπεζάκι, εξωτερικός χώρος του δωματίου, να κάτσουμε να τρώμε το πρωινό μας. Και από εδώ είναι το δωμάτιό μας. Δεν είναι πολύ όμορφα? Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου για 7 ημέρες. Περάστε μέσα. Ακόμα θα δείτε το υπέροχό μας σαλόνι, μοντέρνο, πάρα πολύ μοντέρνο. Μισώ να κλείσω την πόρτα για να κάνει καλύτερο. Και από εδώ είναι η κουζίνα. Πλήρως εξοπλισμένη. Έχουμε ψυγείο, έχουμε πλυντήριο ρούχων. Τώρα είναι στην κουζίνα, δεν θα το σχολιάσουμε. Και έχουμε και τα μάτια μας και το φούρνο για να κάνω εγώ τα βραστά μου αυγά και τα πρωινά. Πηγαίνοντας μέσα τώρα, έχουμε πρότυπνο δωμάτιο από εδώ, πολύ μοντέρνο. Μάλλον θα είναι το δικό μου. Έχει και τηλεόραση για να βλέπω NCIS το βράδυ. Και από εδώ είναι το δεύτερο υπνοδωμάτιο και αυτό έχει τηλεόραση, πολύ μοντέρνο, μάλλον θα είναι των γονέων. Και πάμε και στο μπάνιο, πάρα πολύ μοντέρνο, καλά εκεί θα γίνει φωτογράφηση, να το ξέρετε. Εδώ είναι λοιπόν το μπάνιο, υπέροχος ο καθρέφτης πραγματικά, έχει ντουζιέρα ολόκληρο δωμάτιο, η οποία είναι από πάνω. Και αυτό είναι το σπίτι μου για 7 ημέρες που θα μείνουμε εδώ στα Σίβωτα. Ήρθαμε για μια γρήγορη βουτιά στην παραλία Ζάβια. Είναι πανέμορφα. Νομίζω το βλέπετε πραγματικά. Ό,τι πιο όμορφο έχω δει. Και τώρα πάμε κατευθείαν σούπερ μάρκετ για πράγματα πρωινού, φρούτα κτλ. Το
το φως εδώ είναι απίστευτο. Θα βγάλω κάποια στιγμή φωτογραφία. Πάμε να σας δείξω τι πήραμε από σούπερ μάρκετ. Πήραμε μπανάνες, κρεμμύδια, τσάι πράσινο, μία μικρή μαλακτική για τα μαλλιά, κανέλα, ταχύνι ολικής άλευσης και ταχύνι κακάο, τα κλασικά ψωμάκια τα φέραμε από Αθήνα, αυγά, μανιτάρια, γάλα μυγδάλου και νερά. Πάω τώρα να κάνω μπανάκι και τα λέμε σε λίγο που θα ετοιμάζουμε. Μόλις ετοιμάστηκα, έβαλα αυτό το τουπάκι μπλε ροζ και τζιν σορτσάκι. Αυτά, θα πάρω λευκή τσάντα, φοράω και λευκά παιδιλάκια. Και πάμε να δούμε που θα πάμε, δεν ξέρω ακριβώς, θα μάθουμε σε λίγο από τον μπαμπά και τη μαμά. Παιδιά, κοιτάξτε τη λιοβασίλεμα. Φανταστικό. Φτάσαμε στην πλαταριά και τώρα θα πάρουμε ψάρι να φάμε στη θάλασσα, την ακούτε. Αυτά. Δεν σας μίλησα το βράδυ γιατί ήμουν πτώμα με το που γυρίσαμε ξεράδετα. Και τώρα η ώρα είναι 8.30, ξεκίνησα πρωί για να κάνω γυμναστική. Έχω φέρει βάρη εδώ. Τρελή πραγματικά. Αλλά λέω να πω να κάνω 1-2 χιλιόμετρα τρέξιμο για ζέσταμα. Και μετά να κάνουμε βάρη χέρια. Και έχουμε κάνει τη γυμναστικούλα μας για σήμερα και κολύμβηση. Τέλεια. Οπότε φύγαμε. Έκανα τα 2 χιλιόμετρά μου και πάμε να κάνουμε βάρη χέρια. Τελείωσα γυμναστική, πάω να κάνω μπάνιο και να φάω πρωινό για να πάμε παραλία. Ήρθαμε παραλία στη λεγόμενη Μικρή Άμμο και είναι υπέροχα, το είδατε και μόνοι σας. Πάω να βουτήξω. Ανεβήκαμε για φαγητό, ο χώρος είναι υπέροχος και πήραμε και ωραία πραγματάκια, θα το δείτε σε λίγο, αλλά και πολύ ωραίες επιλογές. Σας άφησα στην παραλία, γυρίσαμε, έκανα μπάνιο, ξεκουράστηκα και τώρα ετοιμάστηκα να βγούμε. Θα σας πάρω μαζί στη βόλτα. Έχω βάλει ωραία κοσμήματα κλασικά. Ένα απλό τοπάκι μαύρο μπέζ, ένα μαύρο τζιν σορτσάκι και τσαντάκι μπέζ. Αυτός ο καθρέφτης είναι τα πάντα όλα. Και φύγαμε να δούμε τι θα κάνουμε. Φτάσαμε μόλις στο χωριό Πέρδικα και επιτέλους θα φάμε κρέας γιατί έχω πήξει το ψάρι. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ήρθαμε στο πιρούνι και μαχαίρι και δείτε τι πήραμε. Πριν λίγο γυρίσει
ξυπνήσαμε, έβαλα πιτζάμες όπως βλέπετε και τώρα θα πάω να ξεβαφτώ να ετοιμαστώ να ξαπλώσω. Όμως πριν θέλω να σας πω για το μαγαζί στο οποίο πήγαμε. Παιδιά, ήταν υπέροχο, το συστήνω πραγματικά 100% εάν έρθετε διακοπές ή αν μένετε εδώ, λογικά θα το ξέρετε βέβαια, αλλά να πάτε. Ήταν απίστευτο το σέρβις, οι κοπέλες ήταν πάρα πάρα πολύ εξυπηρετικές και ευγενικές. Μας κέρασαν δύο γλυκά στο τέλος και λικέρ το οποίο φτιάχνουν το κατάστημα δικό τους. Επίσης το φαγητό απίστευτο, πήραμε ribeye και tomahawk μπριζόλες με ψητά λαχανικά και σαλάτες, όλα πάρα πολύ φρέσκα, σωστά ψημένα και δεν έχω πραγματικά λόγια. Ήθελα να σας ενημερώσω, ήταν γεμάτο, γενικά καλό είναι να κλείσετε αν πάτε. Απλά να πάτε. Αυτό. Πάω για ύπνο και τα λέμε αύριο. Πάμε πάρα. Αυτή τη στιγμή περπατάω στον αχέροντα.